Δόξα τον Κύριο, αδερφοί. Πιστεύω ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας και πρόκειται να κάνει μεγαλεία, γιατί είναι Θεός θαυμάτων. Καθώς ερχόμουν το τελευταίο διάστημα στην Εκκλησία, μου θύμισε ο Κύριος όταν μου είχε μιλήσει και με είχε βεβαιώσει ότι ο οίκος στον οποίο θέλει να έρχομαι και να εκκλησιάζομαι είναι η Κηφισιά. Και επειδή μου δόθηκε ευκαιρία, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας αυτή την εμπειρία. Όταν προσευχόμουν, μου είχε μιλήσει κάποια στιγμή ο Κύριος και μου λέει: «Ναι, οδό δεικνύω εισαι, οδό ευλογίας, μη φοβηθείς να περάσεις από τον πυλώνα αυτής». Εγώ τότε, επειδή προσευχόμουν για κάτι άλλο, νόμιζα ότι μου μίλαγε σε κάτι άλλο ο Κύριος και μου το έλεγε αυτό το πράγμα περίπου για ένα μήνα. Και έλεγα: «Εντάξει, το κατάλαβα». Ως που κάποια στιγμή που ήμασταν την ώρα της κοινωνίας, βλέπω μία όραση και αρχίζω να βλέπω έναν δρόμο με ένα πολύ ιδιαίτερο πέτρωμα πάνω στον ουρανό, σε σύννεφα. Και καθώς συνέχιζε αυτός ο δρόμος, εγώ άκουγα τη φωνή: «Ναι, οδό δεικνύω εισαι». Βλέπω εκείνη τη στιγμή μπροστά μου δύο τεράστιους πυλώνες. «Μη φοβηθείς να περάσεις από τον πυλώνα αυτής». Και με το που περνάω τους πυλώνες, εκεί συνειδητοποιώ και παίρνω πληροφορία μέσα μου ότι επρόκειτο να δω στην Εκκλησία την οποία ο Θεός θέλει να εκκλησιαστώ. Και βλέπω εκείνη τη στιγμή την Εκκλησία της Κηφισιάς, στο κτίριο και το πεύχο, το οποίο ήταν υπέρλαμπρο με πάρα πολύ μεγάλο φως και δόξα. Και εκείνη τη στιγμή που το είδα, μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί δεν είχε σπίτι δίπλα. Και λέω: «Εντάξει, απλά μου το έφερε σαν εικόνα ο Θεός στην όραση». Και έρχομαι πριν από μια εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, και όπως παρκάρω, βλέπω το σπίτι από το γείτονα που τον γκρεμίσαν. Και μου ήρθε στο μυαλό μου η όραση και λέω: «Αυτό τότε το 2018, αν θυμάμαι καλά». Και λέω: «Πώς ο Θεός μας φέρνει και μας δείχνει κάποια πράγματα». Και εκεί πέρα, καθώς το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, γιατί με συγκλώνησε το γεγονός, θυμήθηκα ότι όταν είδα αυτή την όραση, είδα την Εκκλησία, η οποία ήταν με υπερβολικό φως και ένδοξη στην όραση αυτή. Και εκεί κατάλαβα ότι είναι οι μέρες πραγματικά που ο Θεός θέλει ψώσει την Εκκλησία Του και θέλει κάνει μεγαλεία. Αρκεί εμείς να το θέλουμε, να το πιστεύουμε και να το βλέπουμε. Το τελευταίο διάστημα, επειδή είμαι πιστός από μικρό παιδί, έβλεπα διάφορες καταστάσεις στη ζωή μου, πέρασα κι εγώ διάφορες καταστάσεις, δυσκολίες και έβλεπα τις ενέργειες του Θεού. Και εκεί, καθώς σκεφτόμουν κάποια πράγματα και προσευχόμουν, μου έδωσε ο Θεός κάτι στη σκέψη μου και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Να πάμε στη σελίδα 921, είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ΙΕ κεφάλαιο και από το εδάφιο 28. «Και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλεσε αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα: «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δε παρέβην. Και εισε με ουδέ ερήφιον δεν έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ούτε δε ο υιός σου ούτος, ο καταφαγών σου των δύο, με τα πορνών ήλθε, έσφαξες δι' αυτόν τον μόσχο τον συντευτό. Ο δε είπε προς αυτόν: «Τέκνο μου, σύ πάντα τα εμού, τέκνο μου, σύ πάντα τα εμού είσαι και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη». Διαβάζοντας, αδερφοί, αυτό, συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Αρχικά να βγάλουμε από το μυαλό μας το σενάριο αν μπήκε ο άσωτος Υιός, αν εμφανίστηκε ή όχι. Γιατί αυτό το κομμάτι εγώ το είδα και άρχισε να σκέφτομαι εμένα, που είμαι μέσα στον οίκο του Πατρός. Μπορεί να πηγαίνω να εργάζομαι, να κάνω χίλια πράγματα, όπως λέει πιο πριν, να είμαι εδώ συνέχεια. Ο Θεός έχει για μένα μια τεράστια ευλογία. Έχει μπροστά ένα τραπέζι γεμάτο αγαθά, έχει δώρα για μένα και εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να ασχοληθώ για να πάρω και να απολαύσω την ευλογία του Θεού. Κάθομαι και ασχολούμαι με το ξυλάριο που βλέπω γύρω μου, κάθομαι να ασχοληθώ με το τι κάνει ο καθένας δίπλα μου ή κάθομαι και λέω και κατακρίνω τις καταστάσεις που γίνονται.
Αλλά αυτό το οποίο εγώ αρχίζω και καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο. Να δούμε όλα τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ο καιρός αυτός τρέχει. Έχει φτάσει η περίοδος που ο Θεός υψώνει την Εκκλησία Του. Έχει φτάσει η περίοδος που βλέπουμε πράγματα που δεν τα βλέπαμε πριν. Γίνονται σημαντικά γεγονότα γύρω μας. Αλλά εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα γεγονότα που γίνονται στην αυλή. Ενώ μέσα στο σπίτι, μέσα στο παλάτι του Πατέρα, υπάρχει τόση ευλογία που εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να την απολαύσουμε. Εμείς είμαστε εδώ και ερχόμαστε στον οίκο του Θεού με ένα σκοπό. Να μπορούμε να πάρουμε από τα αγαθά που έχει ο Πατέρας για μας. Να πάρουμε αυτά τα αγαθά για να ευλογηθούμε, να ενδυναμωθούμε και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να στηρίζουμε τον κάθε αδερφό που μπορεί να είναι αδύναμος ή να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είμαστε εδώ για να ασχοληθούμε με το πρόβλημα και να σχολιάσουμε το πρόβλημα. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το πρόβλημα. Θα έρθουν αυτό το διάστημα που υψώνεται η Εκκλησία πάρα πολλές ψυχές μέσα. Και όπως έχουν αρχίσει και εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν ταλαιπωρηθεί ψυχικά, όχι ότι έχουν ψυχολογικό πρόβλημα, αλλά έξω στον κόσμο η ταλαιπωρία και τα χτυπήματα που κάνει ο εχθρός της ψυχής στους ανθρώπους είναι πάρα πολύ μεγάλα. Όταν θα έρθει και θα εμφανιστεί κάποιος, εγώ με τι θα ασχοληθώ, με το αν θα μπει μέσα την πρώτη φορά και έχει στο χέρι δαχτυλίδι ή έχει στο χέρι τατουάζ ή έρθει οτιδήποτε, δεν είναι κάτι που αφορά εμένα για να ασχοληθώ. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να ασχοληθώ με το πνευματικό κομμάτι και να προσευχηθώ στον Κύριο για αυτόν τον άνθρωπο. Επίσης, όταν εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία, είναι αδιανόητο να μην μπορούμε να απολαύσουμε την ευλογία που έχει προσδιορίσει ο Θεός για μας. Είμαστε τέκνα Θεού, είμαστε βασιλόπουλα, ευλογημένα και ο Θεός εδώ μπροστά έχει μια τεράστια τράπεζα με αγαθά. Αν εμείς δεν μπούμε να πάρουμε από το αγαθό, το τραπέζι είναι γεμάτο και περιμένει κάποιος να τα φάει αυτά τα αγαθά. Όταν αυτά τα αγαθά ανανεώνονται, γεμίζει και δεν απλώνω εγώ το χέρι μου να φάω. Και λέω, πείνασα. Μα μπροστά είναι, πάρ' το. Φάει από αυτό το πράγμα που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Πάρε την ευλογία του Θεού και μην ασχολείσαι με τη μεζέρια και με τα γύρω. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να πλησιάσουμε, να δώσουμε το Θεό τη δόξα. Είμαστε παιδιά τα οποία είμαστε εδώ για να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε το Θεό για την καθημερινότητά μας. Σαν τώρα που είναι Αύγουστος, θα πάω ένα χρόνο πριν να σας πω ένα συμβάν που έγινε στη δικιά μου τη ζωή. Πέρυσι τον Αύγουστο είχα αρχίσει λίγο να προβληματίζομαι αρκετά πράγματα που συνέβησαν γύρω μου. Είτε πράγματα που μπορεί να συνέβησαν με αδερφούς, είτε πράγματα τα οποία γίνανε στην προσωπική μου ζωή, στη δουλειά μου, οικογενειακά, όλα μαζί. Ήταν μια κατάσταση που ήταν, τέλος πάντων, ήταν μια κατάσταση του προηγούμενου 1,5 χρόνου που με είχε ταλαιπωρήσει αρκετά. Και είχα φτάσει σε σημείο που λέω: έχω κουραστεί με όλα. Προσπαθώ να κάνω το ένα το άλλο και δεν γίνεται. Θέλω να φύγω από όλα, θέλω να ξεχάσω, θέλω να ηρεμήσω και ό,τι και να είναι, να πάω κάπου μακριά, να μην έχω κανένα που να ξέρω, να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου. Πού να πάω, μπαίνω στην έβρεση εργασία στο εξωτερικό, λέω άμα είναι να το κάνω, ας πάω μακριά, μην πάω και δίπλα στην Ευρώπη τώρα και με φτάνουν, ας πάω Αμερική. Και αρχίζω να ψάχνω να βρω στο εξωτερικό τι γίνεται στην Αμερική, σε διάφορες πολιτείες, με το κομμάτι το εργασιακό και διάφορα πράγματα. Και καθώς το έκανα αυτό, είχα πεπιστεί ότι πραγματικά θα κάνω, είχα ένα πλάνο στο μυαλό μου, στον επόμενο 1,5 χρόνο εγώ θα έχω φύγει. Γιατί εκείνη την περίοδο εγώ έψαχνα να βρω ένα σπίτι, είχαν κλείσει τα πάντα, δεν μπορούσα να βρω τίποτα, είχε φτάσει Αύγουστος, όλοι φύγανε διακοπές, όποιον και να έπαιρνα τηλέφωνο, κανείς δεν ήταν στην Αττική για να μου ανοίξει να δω σπίτια, σπίτια δεν έβρισκα. Λέω, άρα δεν μπορώ να πάρω σπίτι. Είχα κάποιες καταστάσεις στο μυαλό μου με τη δουλειά μου. Είχα αρχίσει να απογοητεύομαι με την καθημερινότητά μου. Ήμουν και στεναχωρημένος με πράγματα που συμβαίναν γύρω μου. Και λέω, ας φύγω για ένα διάστημα να ηρεμήσω το κεφάλι μου. Και εκεί που φτάνω σε αυτό, παίρνω την απόφαση να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Για να με ενισχύσει λίγο στο κομμάτι των γνώσεων, να το πούμε, και στα χαρτιά, για να μπορέσω πηγαίνοντας να μην πάω και καθαρίζω μπαμπρίς, να πιάσω και μια θέση σε μια εταιρεία, έλεγα στο μυαλό μου. Αλλά ήξερα ότι ό,τι προσπάθεια και να κάνει ο άνθρωπος,
δεν ευωδώνεται αν δεν είναι από το Θεό. Το βίωσα στο πρώτο μου πτυχίο, οπότε λέω ότι αν εγώ πάω να το πληρώσω αυτό το πράγμα και δεν είναι από το Θεό, θα πάνε τσάπα τα λεφτά και δεν θα πάρω τίποτα. Και επειδή ήμουν πάρα πολύ πιεσμένος με όλες τις καταστάσεις και στεναχωρημένος, είχα σταματήσει για λίγο διάστημα να προσεύχομαι και λέω τώρα έτσι όπως είμαι κύριε, τι να θέλω να προσευχηθώ. Αλλά για να πάρω την απόφαση να δώσω χρήματα να ξεκινήσω, δεν μπορούσα να την πάρω μόνος μου. Και ήταν κάτι το οποίο μου έμαθε ο πατέρας μου από μικρό, μου λέει όταν είναι να κάνουμε κάτι, να ρωτάμε το Θεό. Και λέω τώρα κύριε, εντάξει, πηγαίνω, έρχομαι στην εκκλησία, είμαι στην αυλή, ασχολούμαι στο έργο σε ό,τι μπορώ να βοηθήσω, αλλά δεν απολαμβάνω. Ντρέπομαι που θα έρθω να σου το πω, αλλά εγώ θα έρθω. Και θα γονατίσω σε σένα. Και γονατίζω στο δωμάτιό μου να προσευχηθώ. Πραγματικά έπεσε η παρουσία Θεού, μ' άγγιξε ο Θεός, μου μίλησε ο Κύριος και μου λέει προχώρα για το μεταπτυχιακό. Σηκώνομαι, δεν πίστηκα και πολύ, γιατί λόγω της δυσκολίας που πέρασα εκείνο το διάστημα, λέω, δεν το νιώσα και πολύ δυνατά αυτό τώρα. Και όπως σηκώνομαι και πάω να κάτσω στο κρεβάτι, εκείνη τη στιγμή ζω μια από τις λίγες φορές που έχω ζήσει τόσο έντονη εμπειρία, πέφτει τόσο δυνατή παρουσία του Θεού μέσα στο δωμάτιο, που οι τείχοι του δωματίου αισθανόμουν ότι θα σπάσουν. Έρχομαι σε έκσταση, βλέπω όραση, με παίρνει από το σώμα μου και με βλέπω από πάνω και εκείνη τη στιγμή μου μιλάει και μου λέει: εγώ είπα να προχωρήσεις, μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Τέλος πάντων, αυτό διήρκησε για κάμποση ώρα. Παίρνω την απόφαση και ξεκινάω. Λέω: εντάξει, άρα θα φύγω και στο εξωτερικό. Εγώ έκανα το πλάνο μου. Σε δύο μέρες χτυπάει το τηλέφωνο, με παίρνουν από την τράπεζα και μου λέει τραπεζικός: θα σου πω κάτι που δεν το έχω κάνει σε κανέναν, αλλά αν δεν μου φέρεις σπίτι αύριο, να ξέρεις, μου λέει, ότι το πρόγραμμα που θες να πάρεις, τελειώνουν τα χρήματα, δεν θα το πάρεις στο σπίτι. Λέω: ξέρεις, λέω, ότι είναι 15 Αύγουστος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ψάχνουμε δύο μήνες τώρα περίπου. Μου λέει: εγώ σε ενημέρωση, ο μόνος που μπήκα στη διαδικασία να πάρω τηλέφωνο, γιατί σε συμπάθησα. Μου κλείνει το τηλέφωνο. Λέω: πού να βρω σπίτι. Ανοίγω στα σπίτια, στο ίντερνετ, βρίσκω ένα σπίτι που είχα δει παλιά, αλλά δεν πήγανε ποτέ να το δω. Παίρνω τηλέφωνο, μου λέει η μεσήτρια: η κοπέλα λείπει διακοπές. Μου λέει: δεν είναι εδώ. Της λέω: και πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μου λέει: κλείσε. Κλείνω, με παίρνει σε μισή ώρα, μου λέει: 5,5 ώρα να είσαι έξω από το σπίτι, γυρνάει τις διακοπές. Σήμερα είναι κάτω στην Πελοπόννησο, γυρνάει, να σου ανοίξει το σπίτι να το δεις και θα δούμε τι θα γίνει. Έρχεται, πραγματικά το ανοίγει, ξεκινάω τη διαδικασία την επόμενη μέρα που μου ζήτησε αυτή για σπίτι. Ήταν Παρασκευή, με παίρνει Δευτέρα πρωί, μου λέει: συγχαρητήρια, κατοχυρώθηκε, μου λέει, το ποσό στο όνομά σου, δεν έχεις κάτι να φοβάσαι, τώρα κάνεις τη διαδικασία του σπιτιού. Λέω: τι έγινε. Ξεκινάει το διαδικαστικό, πηγαίνουν όλα τα πράγματα κατευχήν, θα έλεγε κάποιος. Είχα κάποια προβλήματα στη δουλειά, είχαμε έρθει σε αρκετές αντιπαραθέσεις, γιατί το κλίμα μέσα δεν ήταν όπως θα έπρεπε. Εγώ παράλληλα κάνω το μεταπτυχιακό, πληρώνω ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να το κάνω, γιατί το είχα βάλει σε μια ρύθμιση τέλος πάντων με το πανεπιστήμιο. Και επειδή ήρθαμε σε κόντρα με τη δουλειά, διακόπτουμε τη συνεργασία. Μιλάμε με τον πατέρα μου, μου λέει: ξέρεις, μου λέει, τώρα μου λέει, το πιο λογικό είναι να σταματήσει το μεταπτυχιακό για το κομμάτι των εξόδων. Μέχρι τουλάχιστον να το διαχειριστείς με να πας σε επόμενη εταιρεία, μου λέει, αφού δεν συνέχισε εκεί. Λέω: κύριε, τι κάνουμε. Εσύ μου πες προχώρα. Εγώ θα προχωρήσω, δεν σταματάω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ το πιστεύω. Λέω: όπως και να έχει, πολύ πολύ να βρέξει χρήματα. Πραγματικά κάνει ο κύριος μια ενέργεια που σε λιγότερο από μήνα είχα πρόταση από δύο εταιρείες. Προχώρησα με τη μία, γιατί η άλλη καθυστερούσε τα διαδικαστικά. Και όχι απλά προχώρησα με τη μία, φτάσαμε στο σημείο να προχωρήσουμε στη δουλειά και να μας προπληρώνουν και ένα ποσό του μισθού στα μισά του μήνα, που όχι απλά φτάναν τα χρήματα απευθείας για να πληρώσω εγώ αυτά που να πληρώσω. Ο κύριος έκανε την ενέργεια που δεν μπορούσα να διανοηθώ. Ακόμα και στο κομμάτι των εργασιών, εξετάσεων κλπ., σε ό,τι δυσκολευόμουν, ενεργούσε ο κύριος στο λεπτό. Χτύπαγε το τηλέφωνο εκεί που δυσκολευόμουν σε κάτι, με έπαιρνε κάποιο συνάδελφος, συμφοιτητής, γνωστός, οτιδήποτε και μου έλεγε: βρήκα λύση για αυτό, έτσι θα γίνει. Προχώραγε, συνέχισε το πράγμα και έπεφτα σε σημείο που λέω: τι γίνεται.
Και έρχομαι και βλέπω τον εαυτό μου. Είμαι μέσα στην εκκλησία. Πάω, έρχομαι. Πάω, έρχομαι. Γίνονται προβλήματα, γίνονται καταστάσεις. Κανείς δεν υποσχέθηκε ότι ο δρόμος μας έχει ροδοπέταλα. Και συνειδητοποιώ και λέω, εγώ με τι πρέπει να ασχολούμαι, με τα προβλήματα και τις καταστάσεις, με το τι θα μου πει ο Κωνσταντίνος ή ο Σάββας ή ο Βάγιος, ή με το τι θα γίνει γύρω μου, πρέπει να ασχολούμαι με τον καθέναν, ή θα ασχοληθώ εγώ για να απολαύσω την ευλογία του Θεού. Και με το που συνειδητοποιώ αυτές τις καταστάσεις, γιατί βλέπω ότι ενώ εγώ μιζεριάζω, ενώ εγώ κάθομαι και μένω έξω, πώς έγινε εδώ και λέει, και οργίστη, λέει ο πρεσβύτερος Υιός. Γιατί? Γιατί ο πατέρας χαιρόταν που ήρθε ο γιος ο μικρός. Γιατί να μην χαρεί? Και τι έκανε, έσφαξε ένα μοσχάρι. Είχε άλλα 10. Η ευλογία του Θεού δεν είναι άμα θα την πάρει ο διπλανός μου, θα τη χάσω εγώ. Έχει και για μένα ή για όλους μας. Και τι έκανε ο πατέρας? Βγήκε έξω για να μιλήσει με τον πρεσβύτερο Υιό. Εμείς, αδερφοί, είμαστε μέσα. Είμαστε μέσα στο παλάτι του πατρός, είμαστε μέσα στο σπίτι. Το τραπέζι είναι εδώ ανοιχτό με την ευλογία. Μην περιμένουμε να φτάσει στο σημείο ο Θεός να βγει έξω για να μας μαζέψει από την αυλή, γιατί έχουμε σκληρινθεί και δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στην ευλογία. Χθες είχαμε προσευχή με την νεολαία και ερχόμενος, μας το έστειλε ο αδερφός ο Σπύρος το μήνυμα, αν θυμάμαι καλά, χθες το πρωί. Και λέω, επειδή ξεκινήσαμε τώρα έναν αγώνα με την νεολαία, λέω μέσα μου, θα κάτσω, εντάξει, είναι για την νεολαία. Και με το που είδα την καρδιά μου, ότι κάποια στιγμή, λίγο με την καθημερινότητα, λίγο με τη δουλειά, λίγο με όλα, κλώτσισε. Και λέω, γιατί να κλωτσίσεις? Θα πάω ή δεν θα πάω να ευλογηθώ? Είναι προσευχή νεολαίας, θα πάω στην προσευχή νεολαίας. Και την κάνω την προσευχή νεολαίας για να δοξάσω το Θεό. Δεν μου χρώσταγε ο Θεός. Του χρωστάω. Σταυρώθηκε ο Χριστός, έχισε το αίμα του για μένα. Εγώ μου χαμένος από χέρι και μου έκανε τεράστιο δώρο. Να μου ονομάσει παιδί δικό του Θεός. Έστειλε το μονογενή για να με υιοθετήσει και να με πάρει παιδί του. Στις μέρες μας, αν μια βασιλική οικογένεια είχε ένα γιο και υιοθετούσαν κάποιον, δεν είχε κανένα προνόμιο το άλλο το παιδί. Εμείς είμαστε συμμέτοχοι στη Βασιλεία του Θεού. Θα μας πάρει στον ουρανό και θα είμαστε στην ίδια τράπεζα. Είναι τεράστιο το δώρο, αν το συνειδητοποιήσουμε. Και εμείς καθόμαστε και λέμε, σήμερα έχει προσευχή, δεν θα πάω σήμερα στην προσευχή στην νεολαία, γιατί εντάξει, μπορεί, δεν θέλω, δεν θα κάνω σήμερα, δεν θα πάω σήμερα στην εκκλησία, γιατί σχόλασα στις 6 και βαριέμαι να πάω. Αδερφοί, θα έρθουμε στην εκκλησία, γιατί είναι ο οίκος του πατρός και έχει προσδιορισμένη ευλογία για μας. Και ερχόμαστε για να δοξάσουμε το όνομα του Θεού. Χθες στην νεολαία ήρθαμε, αρχίσαμε να δοξάσουμε το όνομα του Θεού, να ψέλνουμε στον Κύριο, να προσευχόμαστε και κάποια στιγμή, εκεί που δεν το περιμέναμε εξέφνης, ήρθε η παρουσία του Θεού. Μίλησε σε περισσότερα από 15 αδέρφια μας ονομαστικά και τους μίλησε στην καρδιά τους σε πράγματα που είχαν ανάγκη. Έστω και ότι ο Θεός θα γυρίσει και θα μιλήσει σε κάποιον και θα του πει «Ιέ μου τάδε». Σ' αγαπώ, εγώ μπορώ να πω, εντάξει, τι είπε τώρα, Ιε μου Κώστα, σ' αγαπώ. Ο Κώστας μπορεί να έχει ανάγκη να ακούσει τον πατέρα του να του πει σ' αγαπώ. Ένα παιδί έχει ανάγκη να πάει στην αγκαλιά του μπαμπά του, να το πάρει ο μπαμπάς του μια αγκαλιά, να το φιλήσει στο μέτωπο και να του πει παιδί μου, σ' αγαπώ. Έχει ανάγκη αυτή την τρυφερότητα. Είμαστε παιδιά του και έχουμε ανάγκη να νιώθουμε το άγγιγμα του Θεού. Αλλά για να το νιώσουμε πρέπει να είμαστε στη θέση για να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε το Θεό στο έδρανα το οποίο είναι να έρθουμε να προσευχηθούμε, να ακούσουμε το Λόγο Του. Είχα ακούσει μια φορά, μου είχε κάνει ένας άνθρωπος, μου λέει, τότε μες στον COVID, γιατί πας σε αυτή τη συνάθρηση και δεν πας σε εκείνη τη συνάθρηση, μου λέει. Βολεύεσαι με το κήρυγμα από τον τάδε αδερφό? Γιατί, λέω, κήρυγμα το ένα, κήρυγμα και το άλλο. Εντάξει, μένα με βολεύει η ώρα αυτή και πάω σε αυτή την ώρα. Μου λέει, ναι, μου λέει, αλλά άλλο κίνος ο αδερφός, άλλο κίνος. Εγώ, αδερφέ μου, του λέω, δεν ξέρω τι κήρυγμα κάνει ο αδερφός ή ο άλλος αδερφός. Τα έχω ακούσει βέβαια τα κηρύγματα και τα δύο. Εγώ πάω σε αυτή την ώρα επειδή με βολεύει. Και εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την ώρα που θα πάω, πάω στον οίκο του Θεού και ο Θεός θα μου μιλήσει. Μπορεί πραγματικά να ακούσω ένα κήρυγμα και να μιλάει κάποιος 40 λεπτά και να μην πάρω τίποτα. Και τα 4 λεπτά που θα μιλήσει ο Θεός να είναι τα 4 λεπτά για μένα. Εγώ πήγα
και περιμένω αυτά τα 4 λεπτά. Τα υπόλοιπα 36 λεπτά ήταν για, για τα υπόλοιπα αδέρφια που ακούσα μέσα εκείνη τη στιγμή το κήρυγμα. Εγώ πιστεύω, λέω, ότι ο Θεός θα μου μιλήσει. Και γι' αυτό το λόγο έρχομαι στον οίκο του. Και εμείς, αδερφοί, να συνεχίσουμε να ερχόμαστε στον οίκο του Θεού για να του δίνουμε τη δόξα που του ανήκει και να πάρουμε την ευλογία που έχει προσδιορισμένη για μας. Δεν ερχόμαστε για να κάνουμε παζάρι, να κάνω αυτό, μήπως μου δώσει εκείνο. Το έχει ήδη εδώ και με περιμένει. Εγώ όμως πρέπει να πάω να το πάρω. Εδώ βλέπουμε ο πρεσβύτερος Ιώς δυσκολευόταν. Και αν δούμε πιο πριν, ήταν στον αγρό και δούλευε. Είχε τη μέρημνα, την καθημερινότητα και δεν απολάμβανε τον καρπό από τον αγρό. Σκεφτείτε τώρα να έχει στρέμματα σιτάρι και να μην τρως ψωμί. Είναι αδιανόητο να έχω αποθήκες με σιτάρι και να μην τρώω ψωμί. Μα εγώ το δούλεψα. Εγώ το έβγαλα και όταν το φουρνίσουν και βγει ζεστό από το σπίτι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το απολαύσω. Είναι αυτό που εργαζόμουνα. Εργάζομαι μέσα στον οίκο του Θεού για να απολαύσω την ευλογία που προσδιορίζει ο Θεός για μένα. Γι' αυτό έρχομαι. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα το τελευταίο διάστημα το νιώθω τόσο έντονα, αλλά επειδή είναι ο καιρός ο τελευταίος και ο οίκος του Θεού υψώνεται, μη μας φάει η καθημερινότητα και το δοκαράκι που βλέπουμε στον αδερφό και έχουμε εμείς ολόκληρη κολόνα μέσα στο μάτι και χάνουμε την όρασή μας. Αν χάσω εγώ την όρασή μου, δεν πρόκειται να δω πάνω στο τραπέζι πού είναι το φαγητό που θα φάω. Και μια φορά που ήμασταν με την νεολαία και προσευχόμασταν ένα βράδυ, ήταν ένας αδερφός που του έδειξε ο Κύριος μια ωραία όραση. Εκεί που προσευχόμασταν μέσα στα έδρανα, και όπως ήταν εδώ ο άμβωνας, γιατί κάποιοι αδερφοί έρχονται και προσεύχονται και μπροστά και γύρω-γύρω. Δεν είχε κήρυγμα, προσευχή είχαμε. Άρχισαν να τρέχουν νερά από τον άμβωνα και να αρχίζουν να γεμίζουν εδώ μπροστά. Και όπως ήταν οι διάδρομοι που έχουμε, να περνάνε τώρα σειρές σαν από ποτάμι. Και μέσα στα έδρανα ήταν τα αυλάκια. Και μπαίνανε μέσα στα αυλάκια τα νερά. Και εμείς ήμασταν γονατισμένοι και προσευχόμασταν. Και εκείνη τη στιγμή δίνεται στον αδερφό μαρτυρία και λέει: «Εδώ είναι τα νεόφυτα. Και εγώ έχω κάνει τα αυλάκια. Και όταν γίνεται η προσευχή, στέλνω το νερό μου και τα ποτίζω. Αν εσύ που είσαι νεόφυτο δεν κάτσεις μέσα στο έδρανο, μέσα στο παρτέρι που πρέπει να είσαι, δεν θα σε βρει το νερό. Το νερό περνάει. Συνέχεια, εδώ είναι μια πηγή ύδατος ζωντανού που τρέχει και πηγαίνει στα σημεία που είναι τα αυλάκια. Είτε αυτό είναι κήρυγμα που μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, είτε αυτό είναι προσευχή, το νερό τρέχει και περνάει και έρχεται κάτω στις ρίζες που είναι τα νεόφυτα και τα ποτίζει και τα θρέφει. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε στους ρίακες των υδάτων, πεφυτευμένοι, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε, να καρποφορήσουμε και το φύλλωμά μας θα θάλει και θα έχουμε τον καρπό. Και εκεί πέρα θα έρθει η ευλογία. Και εμείς περιμένουμε και πιστεύουμε ότι είναι η περίοδος που αυτή η ευλογία θα είναι και θα φανεί. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Θεό, ο Κύριος σας ευλογεί. Αμήν. Πίτευσες για με τη σωτηρία, μου χάρισες τέλεια θεραπεία, μου έδωσες ειρήνη.